Πάμε τώρα να ανοίξουμε το ζήτημα, φίλες και φίλοι, με την Ουκρανία. Είδαμε χθες το διάγγελμα του κύριου Biden, σας το έδειξα και εδώ στην ιστοσελίδα του Έθνους. Ο κύριος Biden για μια ακόμη φορά υποστηρίζει ότι ετοιμάζεται η Ρωσία να χτυπήσει. Έχουμε τη μεγαλύτερη μετακίνηση στρατευμάτων από την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 190.000, και τη μεγαλύτερη εκένωση, 700.000 άνθρωποι έφυγαν από την περιοχή. Πάμε στην Αμερική, στον Μιχάλη τον Ιγνατίου, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή μας. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλημέρα, Φέη. Καλημέρα. Θέλω πριν πάμε να δούμε αυτές τις εξελίξεις να σε ρωτήσω αν έχεις την αίσθηση ότι μπορεί στη φάση που μιλάμε να υπάρχουν περιθώρια για τη διπλωματία. Όπως το... Όταν μιλάω πρόεδρος της Αμερικής, ξέρεις, οι υπόλοιποι σιωπούμε. Υπό την έννοια ότι έχει ο άνθρωπος αυτός την καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε ό,τι βγαίνει από το στόμα του είναι βάση αυτής της πληροφόρησης. Άλλωστε, Φέη μου, το είπε και ο ίδιος ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μυστικές υπηρεσίες, διότι ετέθηκαν πολλά ερωτήματα για το πώς οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να γνωρίζουν τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος της Ρωσίας. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για τη διπλωματία. Ναι. Είναι θετικό ότι έχει καθοριστεί η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του κ. Μπλίνκεν και του κ. Λαυρόφ στις 24 Φεβρουαρίου. Το είπε άλλωστε ο ίδιος, το ανακοίνωσε ο κ. Μπάιντεν. Βεβαίως θα γίνει υπό τον όρο ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλλει. Γι' αυτό υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια ελπίδα. Βασική μια ελπίδα. Προϋπόθεση. Σωστά, και υπάρχει αυτή η λοιπόν, ελπίδα. Ακούγοντας όμως τον πρόεδρο, δεν νομίζω ότι... Τα είπε όλα. Βέβαια, τα είπε στη διάρκεια των ερωτήσεων. Εκεί είπε τη μεγάλη κουβέντα ότι η Ρωσία θα εισβάλλει, ότι θα στοχεύσει την πρωτεύουσα, το Κίεβο, ότι θεωρώ εγώ, πρόεδρος της Αμερικής, όπως είπε, ότι ο κύριος Πούτιν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Να σε ρωτήσω μάλιστα κάτι, Μιχάλη μου. Επειδή ναι, αυτό έχει υποθεί και από την περασμένη εβδομάδα που δόθηκε και η ημερομηνία, η Τετάρτη, για την οποία είδαμε και τις αντιδράσεις από τη Ρωσία, αλλά τεπέρασε και δεν έγινε τίποτα. Στο παρασκήνιο τώρα των συνομιλιών που γίνονται και που έχετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, αναφέρετε πουθενά ότι όλη αυτή η στάση του Πούτιν και της Ρωσίας μπορεί να είναι μπλόφα για να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η αμερικανική πλευρά, ναι, δεν έδωσε την ημερομηνία αυτή. Σωστό. Την έδωσαν οι Γερμανοί. Έτσι. Βεβαίως, την πληροφορία τους την έδωσαν οι Αμερικανοί. Χθες, μάλιστα, σήμερα για μας, χθες για σας πληροφορηθήκαμε ότι δεν είναι μόνο απόφαση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ότι πήρε τις αποφάσεις του και θα χτυπήσει. Είναι, είπε, και των μυστικών υπηρεσιών των συμμάχων μας. Λοιπόν, υπάρχει και μία αίσθηση εδώ ότι βγαίνουν τόσο επιθετικά οι Αμερικανοί για να αναγκάζουν τον Πούτιν να αναβάλει την ημέρα της εισβολής. Επειδή έχει και αυτός εγκλωβιστεί σε αυτή τη δήλωση του Κρεμλίνου, ναι, ότι δεν πρόκειται να εισβάλλουμε στην Ουκρανία. Αυτό δεν έχουν πει επανειλημμένα? Βέβαια. Και εκεί που εστιάζουν, Μιχάλη, είναι στο ζήτημα της προβοκάτσιας, δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποιο χτύπημα, κάποια ενέργεια προβοκατόρικη για να του δοθεί το άλοθη του Πούτιν να εισβάλλει. Εδώ και 48 ώρες έχουν εστιαστεί εκεί. Ξεκίνησαν αξιωματούχοι. Στη συνέχεια είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν, ο οποίος αντί να πάει στο Μόναχο, έκανε ένα σταθμό στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος στις συνεδρίες του Υπουργού Ασφαλείας. Και εκεί μάλιστα κινδυνολόγησε και είπε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την προβοκάτσια και έχει βικά. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές. Για να διατυπώνονται. Και αντιπροσωπεύουν υπερδυνάμεις και η μεν και η δε. Λοιπόν, η αμερικάνικη πλευρά ξεκίνησε την υπόθεση της προβοκάτσιας εδώ και πολύ καιρό. Περισσότεροι δεν έδωσαν σημασία. Εχθές είχαμε πολλά περιστατικά και το βράδυ για μας
Έγιναν επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές. Και οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς... Είδαμε και στην περιοχή αυτή με τους αγωγούς των αερίων που βομβαρδίστηκαν. Βλέπουμε και πλάνα τώρα, πώς το λένε, με τα όπλα. Να, το εδώ είναι και τα πλάνα με τους βομβαρδισμούς. Ναι. Είπε και μια κουβέντα ο κύριος Biden, ότι είναι αυτό που, λέγουμε, που θα λέγαμε εμείς στα ελληνικά, ότι πρέπει να είναι τρελοί οι Ουκρανοί να προβοκάρουν και να προκαλούν τον Πούτιν, διότι στα σύνορα της Ουκρανίας έχει τεράστιο αριθμό δυνάμεων. Σωστό. Το Πεντάγωνο απόψε έκανε τη φοβερή δήλωση ότι ο Πούτιν έχει στείλει στα σύνορα με την Ουκρανία σχεδόν το 50% των δυνάμεων, των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Και περιγράφοντας όλα αυτά, Μιχάλη μου, έρχεται το επόμενο ερώτημα, αν μου επιτρέπει, ζητώ συγγνώμη. Αν τελικώς ο Πούτιν προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, τι θα σημαίνει όλο αυτό, τι θα σημαίνει παγκοσμίως, ποια θα είναι η στάση των Δυτικών και τι θα σημαίνει και για την Ελλάδα, διότι εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο καταρχάς πάρα πολύ. Είναι μεγάλα τα ζητήματα. Από τις τιμές του φυσικού αερίου. Έτσι. Θα έλεγα μέχρι εκεί. Ήμουν στην ενημέρωση που έγινε. Οι Αμερικανοί μαζί με τους συμμάχους τους έχουν αποφασίσει ότι εάν ο Πούτιν ενοχλήσει μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα απαντήσουν. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν το λέω εγώ, δεν το λες εσύ, το είπε ο κύριος Biden, ότι στην περίπτωση αυτή θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Αν υπάρξει χτύπημα, Μιχάλη, και απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβανόμαστε τη γενικευμένη ανάφλεξη. Ακριβώς αυτό που είπες. Θα απαντήσουν στον πόλεμο. Το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα ο αξιωματούχος, αλλά δεν χρειαζόμαστε τον αξιωματούχο. Το είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Σωστά. Στη συνέντευξη που έδωσε στο NBC. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερο. Εάν χτυπήσει στην Ουκρανία, έχουν μια ευθύνη, θα έλεγα, για να παραμένουμε σοβαροί. Έχουν μια ευθύνη οι Αμερικανικοί σύμμαχοί τους ότι έχουν ξεκινήσει αυτή την ιστορία με την Ουκρανία, ότι θα γίνει πόλεμος, ότι θα χτυπήσει αύριο ο Πούτιν, ότι θα χτυπήσει μεθαύριο. Αλλά τι είπε σήμερα ο πρόεδρος? Ότι εμείς δεν θα στείλουμε στρατιώτες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να βοηθήσει, αφού δεν θα στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία. Το μόνο που θα μπορεί να κάνει, και αυτό το είπε και ο αξιωματούχος, αλλά το είπε και ο πρόεδρος πάρα πολλές φορές, είναι να χτυπήσει με τον πιο ισχυρό τρόπο που έχει στη διάθεσή του, οικονομικά, η Ρωσία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο αξιωματούχος είπε ότι θα τη γονατίσουν οικονομικά. Και πάση περιπτώσει, ναι μεν σκέφτονται τον ρωσικό λαό και ναι μεν ενδιαφέρονται για τον ρωσικό λαό και ναι μεν δεν τα κάνουν εναντίον του ρωσικού λαού, αλλά στο τέλος αυτοί θα υποφέρουν. Άρα έχει σχηματιστεί ένα πακέτο οι Ρώσιοι, έχουν σχεδόν συμφωνήσει όλοι, έγινε η συνάντηση η διαδικτυακή εχθές το βράδυ με τη συμμετοχή πρωθυπουργών, προέδρων, της κυρίας Ούρσουλας, όλων των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και αποφασίστηκε, αυτό το πακέτο των κυρώσεων. Έτσι. Εκεί μπορεί, θα υπάρξουν επιπτώσεις οπωσδήποτε, οικονομικές επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές χώρες. Και θα επηρεαστεί και η Ελλάδα 100% και λόγω του φυσικού αερίου, αλλά θα αναγκαστούν αυτές οι χώρες να επιβάλλουν κυρώσεις και να μην κάνουν, εφόσον γίνονται χτες, και εξαγωγές. Θα χάσουν και χρήματα. Έτσι όπως το λες είναι, Μιχάλη μου. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Θα παρακολουθούμε, διότι και ο πρόεδρος δεν έφυγε από την Ουάσιγκτον, όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Έμεινε. Α, κάτι λέει. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να είμαστε. Έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση να μας καλέσουν εμάς, αν συμβεί κάτι, εννοώ τους διαπιστευμένους. Για εκ νέου ενημέρωση. Θα μας καλέσουν. Οποιαδήποτε στιγμή είναι. Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπετε ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού όλα.